Κοίτα, μία απολογία μου ενώπιον δικαστηρίου, το φθινόπωρο, όπου εκεί κατηγορούμε για πρόκληση σε απίθεια και για διάδοση ψευδών ειδήσεων. Γιατί είχα πει σε ένα κήρυγμά μου, το οποίο έκανε πάνω από 100.000 βέβαια, γι' αυτό δημιούργησε αυτό το θόρυβο. Είχα πει σε μία ομιλία τότε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δωροδοκηθεί για να δηλώσουν ότι ο άνθρωπός τους πέθανε από COVID. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τρία πράγματα. Πρώτον, μπορεί να είναι δωροδοκία με χρήματα. Αυτά όλα τα άκουσα, δεν τα έβγαλα το μυαλό μου. Έτσι, δεν νομίζω ότι με ξέρει κάποιος για φαντασιόπληκτο. Έτσι, είμαι και ψυχίατρος άλλωστε. Λοιπόν, πρώτον, μπορεί να είναι δωροδοκία με χρήματα. Δεύτερον, μπορεί να είναι δωροδοκία. Είπαν ότι αν δηλώσετε εσείς τον άνθρωπό σου ότι πέθανε από COVID, εμείς θα σας κάνουμε την κηδεία δωρεάν. Οι νομικοί ξέρουν. Και αυτό είναι έμεση δωροδοκία. Και το τρίτο. Ποιο είναι το τρίτο? Εκβιασμός. Δεν αφήναν τους ανθρώπους να πάρουν τη σωρό του ανθρώπου τους. Δεν αφήναν τον πάρουν να τον θάψουν, εάν δεν δηλώσουν ότι πέθανε από COVID. Το ακούτε? Αλλά κοιτάξτε όμως τώρα. Και ζήτησα από εσάς, γιατί εγώ αν άκουσα κάποια πράγματα, τα άκουσα σαν πνευματικός. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Έτσι. Ή σαν γιατρός. Υπάρχει το απόρριτο. Εάν όμως κάποιος από εσάς έπεσε στην αντίληψη του κάποιο θέμα, τον παρακαλώ να μου το γνωστοποιήσει, αλλά όμως επωνύμως. Γιατί μου στείλατε κάποια, ας πούμε, αλλά είναι ανώνυμα. Τι να τα κάνω τα ανώνυμα? Δεν θέλω ανώνυμα, θέλω επώνυμα. Καταλαβαίνω αυτό βέβαια μπορεί να ενέχει κάποιος. Να αισθάνεστε ότι κινδυνεύετε ενδεχομένως, γιατί μπορεί να εμπλακείτε σε μια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα εμπλοκής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, αλλά έστω πείτε μου ότι γνωρίζετε περιστατικό και ας μην πείτε για ποιον πρόκειται. Κρατήστε το μυστικό το για ποιον πρόκειται. Απλά ότι το γνωρίζετε. Στα πλαίσια αυτή τη έκκληση που κάνω ξανά πάλι και σήμερα, και παρακαλώ όσοι τέλος πάντων έχουν τα κότσια και γνωρίζουν, ας ανταποκριθούν. Θα κάνουμε μια δημοσκόπηση, η οποία τι λέει? Ότι έπεσε στην αντίληψή μου ένα από αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή, ή δωροδοκία για να δηλώσουμε θάνατο από COVID, ή δωρεάν κηδεία, ή εκβιασμός για παρακόλληση του να πάρουμε το σωρό, ή κάποια προσωπική εμπειρία δική σας. Για να δούμε τώρα, να δούμε ποιοι γνωρίζουν, γιατί όλοι, όταν μιλάμε για επωνύμους, κανείς δεν θέλει να καταθέσει επωνύμως. Αυτή η δημοσκόπηση είναι ανώνυμη. Θα παρακαλέσω όλοι, όσοι λοιπόν ακούσατε κάποια περίπτωση ή όσοι έχετε προσωπική εμπειρία, δηλώστε το και να δούμε στο τέλος το αποτέλεσμα αυτό. Και ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην δημοσκόπηση αυτή που είναι πολύ σημαντική και για μένα προσωπικά. Στην παρούσα φάση που θα πρέπει να κάνουμε κάποια απολογία. Ναι. Α, ωραία. Αυτή η δημοσκόπηση μας βγάζει λαγούς, δηλαδή. Μας βγάζει λαγούς. Δηλαδή, έχουν ψηφίσει 265 άτομα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζαμε, δεν υπήρχε δυνατότητα να βάλουμε και μία επιλογή ότι δεν ξέρω. Αλλά όποιος δεν ξέρει, δεν συμμετέχει. Απλά, στη δημοσκόπηση. Έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, προσέξτε. Από τους 265 οι οποίοι ψήφισαν, το 44% γνωρίζουν περιπτώσεις δωροδοκίας θανάτου από COVID. Το 34% δηλώνει ότι γνωρίζουν περίπτωση δωρεάν κηδείας αν δηλωθεί από COVID. Το 9% έχει ακούσει περίπτωση εκβιασμού για παράδοση σωρού. Και το 13% έχουν προσωπική αρνητική εμπειρία από COVID. Καταλαβαίνετε τι λαγό έχουμε βγάλει τώρα με αυτή τη δημοσκόπηση. Και φυσικά θα τη χρησιμοποιήσουμε και ενώπιον δικαστηρίου. Φυσικά θα τη χρησιμοποιήσουμε, ασφαλώς. Γιατί εδώ μιλάμε για 281 άτομα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εγώ θα ευχόμουν από εσάς οι οποίοι δηλώσατε, για δώσ' μου λίγο την... 13% ότι έχουν προσωπική εμπειρία, σημαίνει δηλαδή ότι γύρω στα 30 άτομα
Έχω προσωπική εμπειρία. Δεν μπορείτε κάποιοι από εσάς, τέλος πάντων, τι φοβάστε. Στείλτε μου, βάλει και το email αν θες από κάτω. Στείλτε μου με ένα email τα στοιχεία σας, να έχω κι εγώ κάτι πιο χειροπιαστό στα χέρια μου. Έτσι. Αφού έχετε αυτή την προσωπική εμπειρία. Δεν νομίζω ότι θα εμπλακείτε εσείς σε κάτι αυτό. Ή αν θέλετε να το δηλώσουμε, ας πούμε, πώς το λένε, χωρίς το τηλέφωνο σας, να το πούμε έτσι. Κάπως πιο έμεσα. Θα το πούμε αυτό, θα το συνεννοηθούμε. Μην φοβάστε πάντως ότι θα εκτεθείτε. Αλλά πάντως, μπράβο, αυτή η δημοσκόπηση ήταν πραγματικά πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική.